Τη βάση για τη διενέργεια ασκήσεων αντιμετώπιση σεισμού σε όλη τη χώρα αναμένεται να αποτελέσει μεγάλη άσκηση που κατά εντολή του Πρωθυπουργού σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στην Κρήτη. Σήμερα βρέθηκε στα χανιά ο πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασία, ευθύνη ΛΕΚΑ, ο οποίο προείδρευσε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για το συντονισμό των υπηρεσιών που θα έχουν την ευθύνη. Είναι μια άσκηση πεδίου πλήρου ανάπτυξη, σε όλη δηλαδή την Κρήτη. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που θα σχεδιάζεται για να εκτελεστεί στον ελληνικό χώρο και ουσιαστικά πρόκειται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και όλων των συναδών φαινομένων τα οποία προκύπτουν από το σεισμικό κίνδυνο. Ήδη έχει αρχίσει η προετοιμασία ώστε στις 16 Φεβρουαρίου να γίνει επιχάρτου και στις αρχές Απριλίου στο πεδίο. Στη σημερινή συνάντηση στα Χανιά καθορίστηκε το πλάνο τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την οργάνωση τη άσκηση. Η άσκηση έχει σαν στόχο να ασκηθούν όλοι οι συμμετέχοντες, να ελέγξουμε τα σχέδια, να ε, εκπαιδεύσουμε ομάδες πληθυσμού και κυρίως κρίσιμες ομάδες όπως οι μαθητές και οι καθηγητές και να ε, εξελιχθεί η άσκηση μέσα από συγκεκριμένα επεισόδια τα οποία θα αναπτυχθούν σε όλη την Κρήτη. Ο πρόεδρο του Οργανισμού Αντισυσμικού Σχεδιασμού και Προστασία, ευθύνη ΛΕΚΑ, ξεκαθάρισε ότι η άσκηση αποφασίστηκε σε περίοδο ηρεμία με μοναδικό κριτήριο την πρόληψη και σε δεύτερη φάση τη διαπίστωση και καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων ώστε η Κρήτη να καταστεί μια περιοχή ανθεκτική στο σεισμικό κίνδυνο. Σκόπο και στόχο είναι, όπω είπα, ενεργοποιηθούν οι φορείς, να συντονιστούν οι φορείς, να ενημερωθούν ώστε σε ένα σενάριο σεισμού ή άλλων φαινομένων να είμαστε πανέτοιμοι για να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η άσκηση σχεδιάζεται να αναπτυχθεί ταυτόχρονα και στι τέσσερι περιφερειακέ ενότητε. Αφορά ένα σύνολο κινδύνων που περιλαμβάνει εκτό από σεισμό, τσουνάμι, κατολισθήσει, μεταθέσει ακτογραμμών, βιομηχανικό ατύχημα, ατύχημα σε οδικό δίκτυο και νοσοκομιακέ μονάδε. Ξεκινάμε σήμερα από τα Χανιά, αύριο θα είμαστε στο Ρέθινο. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπε περιφερειακέ ενότητε ε, τι επόμενε μέρε. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά και σε επίπεδο άσκηση και σε οποιαδήποτε πρόκληση χρ, ε, χρειαστεί να παρέμβουμε. Ο ευθύνη Λέκα αναφέρθηκε και στην καθιέρωση του προσυσμικού ελέγχου σε όλα τα δημοσιακτήρια τη χώρα. Γίνεται σε νέα βάση ε, με ψηφιακό τρόπο με υποβολή στη βάση δεδομένων του οργανισμού όλων των στοιχείων και αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Περίπου 2.000 μηχανικοί εκπαιδεύονται ήδη για την ανάληψη του έργου του προσυσμικού ελέγχου σε όλα τα δημόσια κτίρια με προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία, διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα ενός έτους. Επόμενο βήμα θα είναι ο έλεγχος των ιδιωτικών κτιρίων.